του ανθρώπινου πόνου. Τα μέλη της οικογένειας προσκύνησαν στη σωρό και τώρα οι άνδρες των ενόπλων δυνάμεων σηκώνουν το φέρετρο, το βγάλουν από τη Μητρόπολη και θα τοποθετηθεί, όπως ήδη ξέρετε, επί κυλίβαντος πυροβόλου. Η ύψιστη τιμή, οι ύψιστες τιμές της πολιτείας στον Ανδρέα Παπανδρέου. Οι 500 άνθρωποι που είναι μέσα στη Μητρόπολη και οι χιλιάδες που είναι απ' έξω, σε λίγη ώρα θα συνοδεύσουν τον Ανδρέα Παπανδρέου στο στερνό ταξίδι, στη στερνή διαδρομή που περνάει μέσα από το κοινοβούλιο, έξω από το κοινοβούλιο μάλλον, συγχωρήστε μας, με μια στάση, με τιμές, με πολύ κόσμο και με πάρα πολύ συγκίνηση. Μέγα πλήθος και μέγα πένθος. Νίκο, δεν ξέρω αν θέλεις να πούμε μερικά πράγματα για τη διάδεξη που θα έχει η πομπή. Ναι, να πούμε, Ελένη, ενώ βλέπουμε να βγαίνουν τα παράσημα για τα οποία κάναμε λόγο νωρίτερα από πολλές χώρες. Η μπάντα του ναυτικού θα ξεκινήσει. Να ακούσουμε ίσως, Ελένη, τώρα στην έξοδο το χειροκρότημα. Πάντα της ΣΔΑ το καμίζει. Για το τέλος μιας φυσικής πορείας λαμπρής και τη συνέχεια βέβαια μιας
πορείας ενός έργου που μένει πάντα. Όλα είναι έτοιμα λοιπόν, Νίκο, ναι, να ξεκινήσει η πομπή. Οι στιγμές που διαδραματίζονται εδώ, ειλικρινά, δεν μπορούν να περιγραφούν, Νίκο. Ο κόσμος... Συγκλονιστική είναι η κυρία Δήμητρα Λιάννη Παπανδρέου. Να δούμε αν είναι μπορούμε... πραγματικά, η κάμερα δεν ξέρω αν τη δείχνει. Δεν μπορούμε ίσως αυτή την ώρα, θα το καταφέρουμε σε η λίγο. Η κυρία Δήμητρα Λιάννη Παπανδρέου έχει πιάσει με τα χέρια της το πρόσωπό της, γυρνάει κάθε τόσο και κοιτάει τον κύριο Γιώργο Κατσιφάρα. Είναι δίπλα τον εκλυπαρεί. Συνεχώς ο κύριος Κατσιφάρας ήταν και μέσα στην εκκλησία. Τα παιδιά του Ανδρέα Παπανδρέου. Βλέπουμε και τα στελέχη τώρα που πηγαίνουν. Η κόρη του Σοφία επίσης είναι ακριβώς πίσω από τον κύριο Κατσιφάρα. Κλαίει, υποβαστάζεται από τον κύριο Κατσιφάρα. Νομίζω δεν υπάρχει κανένας που να μην είναι συγκινημένος, είτε να μην είναι τόσο βαθιά συγκινημένος, είτε κλαίει είτε δεν κλαίει. Ακούσαμε όλοι τον Γιώργο Παπανδρέου νωρίτερα και νομίζω ότι ρηγήσαμε όλοι. Βλέπουμε λίγο και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που έχουν πάει στο φέρετο και κρατάνε τις κορδέλες. Βλέπουμε τον κύριο Παπουτσί, τον κύριο Λαλιώτη, τον κύριο Λάμπρου, τον κύριο Παναγιωτακόπουλο. Θα λέγαμε ότι είναι τα παιδιά του, Ανδρέα Παπανδρέου, ακριβώς. Ίσως η δεύτερη γενιά των στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Οι προετοιμασίες ολοκληρώνονται. Κυρίες και κύριοι, και να πούμε ότι θα ξεκινήσει η μπάντα, Νίκο. Είναι η μπάντα του ΓΕΑ. Του ΓΕΑ, ναι. Ακριβώς από πίσω θα ακολουθήσει μία δημιουργία των καταδρομέων. Οι ιερείς, οι αξιωματούχοι με τα παράσημα, ο Κυλίβαντας και φυσικά από πίσω θα ακολουθήσει η οικογένεια. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της κυβέρνησης, ο πρόεδρος της Βουλής, η αξιωματική αντιπολίτευση, οι βουλευτές, οι ξένοι επίσημοι, το διπλωματικό σώμα, οι ακαδημαϊκοί, οι στρατιωτικοί δήμαρχοι και ο υπόλοιπος κόσμος. Μπαίνουν και οι κορδέλες που απαιτεί το τελετουργικό. Να πούμε, Νίκο, ότι η διαδρομή θα ακολουθήσει την οδό Μητροπόλεως, πλατεία Συντάγματος. Εκεί θα έχουμε μία στάση στην Βασιλέως Γεωργίου μπροστά στη Βουλή, όπου θα έχουμε θα ηχήσουν 21 κανοβολισμοί από το πυροβολείο του Λυκαβητού, ενώ την ίδια ώρα μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας θα πραγματοποιούν χαμηλές πτήσεις. Ήδη όμως πρέπει να ξεκινάει η πομπή, Νίκο. Ξεκινάει η πομπή και για να ολοκληρώσουμε αυτό που είπες, Φίλιππε, από την Αμαλίας. Από την Αμαλίας μετά διαμέσου συγκρού Αθανασίου Διάκου Αρδιτού, αναπαύσεως, θα φτάσει στο πρώτο νεκροταφείο γύρω στις 7 το απόγευμα. Πρέπει νωρίτερα τώρα γιατί έχουμε... Ναι, λίγο νωρίτερα γιατί ξεκίνησε νωρίτερα από εδώ. Πάρα πολλά χρόνια δίπλα στον Ανδρέα Παπανδρέου, γιατί η κυρία Λιάννη Παπανδρέου δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Στο οδόστρωμα της Μητροπόλεως και ανηφορίζουν, παίρνουν τον δρόμο ανάποδα, το άγημα, το φέρετρο και ο κόσμος, κυρίες και κύριοι, ο οποίος χειροκροτεί. Χειροκροτεί και χαιρετάει. Πετάνε λουλούδια, Νίκο. Όλος ο κόσμος έχει γαρίφαλα στα χέρια και πετάει. Βλέπουμε. Σωρό λουλούδια, γαρίφαλα. Ο
δεξιά και αριστερά του δρόμου είναι τα υγείματα του στρατού του ναυτικού, των καταδρομέων. Και της πολεμικής αεροπορίας. Και της πολεμικής αεροπορίας. Ο κόσμος χειροκροτεί, χαιρετάει, πετάει λουλούδια. Βλέπουμε πια ήδη την Μητροπόλεως γεμάτη κόσμο, δεξιά και αριστερά, άσχετο με το που είναι ο ήλιος ή που είναι η σκιά. Τώρα, 5 παρά 20, η πομπή ξεκίνησε λίγο νωρίτερα, περίπου 20-25 λεπτά νωρίτερα από ό,τι υπολογιζόταν. Και να πούμε, Νίκο, ότι όλος ο κόσμος που ήταν μέσα στην Μητρόπολη αλλά και στις δύο εξέδρες που ήταν στημένες αριστερά και δεξιά ακολουθεί την ποπή. Έχουν αδειάσει και οι δύο εξέδρες και από ό,τι βλέπουμε ότι πρέπει να αδειάζει και ο εσωτερικός χώρος της Μητρόπολης. Είναι σιγά σιγά αυτό που μας περιέγραψε η Ελένη. Όλη κυβέρνηση, αντιπολίτευση, ξένοι επίσημοι, ακαδημαϊκοί, στρατιωτικοί, όλοι θα ακολουθήσουν την πομπή όπως το τελετουργικό, το είπαμε αρκετές φορές, του επιβάλλει. Με τον Ανδρέα Παπανδρέου στην τελευταία βόλτα στους δρόμους της Αθήνας. Μην ξεχνάμε, κυρίες και κύριοι, ότι σε λίγη ώρα θα βγει στην πλατεία Συντάγματος, σε ένα χώρο που ο Ανδρέας Παπανδρέου δοξάστηκε και χειροκροτήθηκε πάμπολες φορές εκείνες τις μεγάλες συγκεντρώσεις, τις μεγάλες προεκλογικές συγκεντρώσεις, ένα πεδίο μεγάλης δόξας και ιδιαίτερων συγκινήσεων για τον Ανδρέα Παπανδρέου αυτή η πλατεία. Ανεβαίνει την Μητροπόλεως η πομπή και φτάνει... Έχει φτάσει στο ύψος, στο Υπουργείο Παιδείας, ο Κυλίβαντας. Ναι, από ό,τι μπορώ να δω, Ελένη, είμαι σε καλύτερη θέση εδώ. Όντως πρέπει να είναι μπροστά από το Υπουργείο Παιδείας τώρα. Σε θέση πάλι να μας δώσει κάποιες πληροφορίες είναι και ο Δημήτρης Σουαβιέρος, φαντάζομαι, από την αρχή της Μητροπόλεως. Δημήτρη. Ναι, βλέπουμε στο βράθος λοιπόν, Νίκο, την κεφαλή της πομπής να πλησιάζει αυτή την ώρα στο Υπουργείο Παιδείας. Όλοι οι άνθρωποι που είναι εδώ πέρα και πλέον έχουν κατακλείσει κυριολεκτικά όλα τα πεζοδρόμια και τα πεζοδρόμια και τις δύο πλευρές σε όλο το μήκος Μητροπόλεως, περιμένουν κυριολεκτικά με αγωνία. Φαίνεται η αγωνία ζωγμένη στα πρόσωπά τους, εκτός από τη θλίψη. Περιμένουν αγωνία τη στιγμή που θα περάσει από μπροστά τους η σωρός του Ανδρέα Παπανδρέου, εκτός των τελευταίων. Ήδη έχουν αρχίσει να τσασμούν τα πρώτα χειροκροτήματα μέχρι ψηλά σύνοδο Μητροπόλεως και ενώ η πομπή ακόμη είναι πολύ μακριά. Από το Υπουργείο Παιδείας βλέπουμε να ρένουν τα ροδοπέταλα κάποιοι άνθρωποι την κεφαλή της πομπής. Κάτι μας είπε και η Ελένη που δεν το ακούσαμε, Ελένη. Ναι, φεύγει ο κύριος Γκονζάλης, ο οποίος καταχειροκροτείται. Δεν ακολούθησε την πομπή ο κύριος Γκονζάλης. Φαίνεται πρέπει να φύγει. Όπως και ο κύριος Βαρδινογιάννης. Φεύγουν από την κάτω πλευρά της Μητροπόλεως. Τα χειροκροτήματα είναι για τον κύριο Γκονζάλης. Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν την πομπή να ανεβαίνει τη Μητροπόλεως. Κοίτατε τα στιγμή του εκεί ακόμα. Φαίνονται με τους ανθρώπους από το Υπουργείο Παιδείας που έρναν με ροδοπέταλα το φέρετρο. Και εδώ είναι η κορυφή, η μπάντα του ΓΕΑ. Όπως είπαμε, η κορυφή της πομπής και βλέπετε να πέφτουν συνέχεια από τα μπαλκόνια τα λουλούδια για το ανθρώπινο, για τον Ανδρέα Παπανδρέου και βέβαια από πίσω να ακολουθεί το ανθρώπινο ποτάμι. Χειροκροτήματα συνεχώς. Η ελληνική γη, λοιπόν, σε ίσως κάτι λιγότερο από δύο ώρες, κυρίες και κύριοι, θα δεχτεί τον Ανδρέα Παπανδρέου. Έναν όπως αναγνωρίστηκε από όλους
φίλους και αντιπάλους, μεγάλο ηγέτη. Το σύνθημα Ανδρέα Ζης, αυτό που ακούστηκε πιο πολύ από όλα τα άλλα, βλέπετε τη δημιουργία των καταδρομέων που είναι πίσω από την πάντα, μετά το Σταυρό, τους ιερείς, μπροστά από το όχημα το στρατιωτικό υπάρχουν οι αξιωματικοί με τα παράσημα. Αυτή είναι η διάταξη της πομπής. Δεξιά και αριστερά είναι λόχος του πολεμικού ναυτικού. Η πομπή κινείται αργά. Εδώ πια από την Μητρόπολη κάποια από τα αγήματα αποχωρούν και όλος ο κόσμος συνεχίζει να αραίνει με τα εδώ πέταλα. Το φέρετρο του νεκρού ηγέτη. Εδώ είναι η αξιωματική με τα παράσημα και το ανθρώπινο ποτάμι που μεγαλώνει όλο και πιο πολύ. Ο κόσμος που χειροκροτεί, που φωνάζει. Και δηλώσει αγάπης, λατρείας στον Ανδρέα Παπανδρέου. Πίσω από το όχημα το στρατιωτικό και από τον Κυλίβανο με το φέρετρο, όπως είπαμε, η οικογένεια, βλέπουμε στο μεταξύ αυτούς που κρατούν τις κορδέλες, αξιωματικούς του ελληνικού στρατού. Ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε πάντοτε μια ιδιαίτερη ευαισθησία για τον ελληνικό στρατό. Θυμόμαστε όλοι ότι πέρασε και πολλά χρόνια εκτός από πρωθυπουργός και ως υπουργός του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Αξιωματικοί λοιπόν, ανώτερη και ανώτερη αξιωματική και στελέχη του Πασόκ, όπως η Λαλιώτης Χαραλαμπόπουλος και Αρσένης που κρατούν τις κορδέλες, και πίσω η σύζυγος, ο Γιώργος Κατσπάρας και τα παιδιά. Προς κρεμαστινός επίσης διακρίνεται συγκεκριμένος σκοφός. Και της φάρας έπιασε το μπράτσο του Ιζού, του Ανδρέα Παπανδρέου, του κ. Νίκου Παπανδρέου. Μοιάζει ατελείωτη αυτή η βροχή από τα λουλούδια που πέφτουν από τα μπαλκόνια. Να δείτε τα μπαλκόνια των κτηρίων εκεί γεμάτα τα περισσότερα από κόσμο, μπαλκόνια και παράθυρα. Και εδώ πια η πομπή έχει περάσει από το σημείο που βρίσκεται η κάμερα. Βλέπετε μετά την οικογένεια, τα μέλη της κυβέρνησης, τις πλάτες και την ακρίβεια. Θα πρέπει να πούμε ότι αμέσως πίσω από την οικογένεια περπατά ο κύριος Κωστής Στεφανόπουλος, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μετά η κυβέρνηση και μετά ο πρόεδρος της Βουλής. Για τον Ανδρέα Παπανδρέου είναι έναν άνθρωπο που αγάπησε ο κόσμος. Δείτε το δρόμο κάτω, ο οποίος έχει πια γίνει κόκκινος από τα λουλούδια, από τα πέταλα, τα λουλούδια που πέφτουν. Ξεχωριστές
συγκινητικές, ανθρώπινες. Είναι έναν άνθρωπο που υπήρξε μεγάλος ηγέτης, όπως υπήρξε και άνθρωπος, άνθρωπος που, όπως γράφουν τόσοι και τόσοι στις περιγραφές που δίνουν και στις εντυπώσεις που δίνουν στα ηλεκτρονικά αλλά και στα υπόλοιπα, στα έντυπα, στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, λένε πως ζούσε, ρουφούσε τη ζωή, αγαπούσε τη ζωή και την έζησε πραγματικά. Βγαίνει λοιπόν πια και το όχημα με τον Κυλίβαντα στην πλατεία Συντάγματος και θα είναι, κυρίες και κύριοι, αυτή μια πραγματικά μεγάλη αλλά ίσως η πιο σιωπηλή σε σχέση με τις υπόλοιπες συγκέντρωση που έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου στο Σύνταγμα. Στο λιοπύρι του καλοκαιρινού μεσημεριού, από μεσήμερα αν θέλετε λοιπόν, η Ελλάδα λέει το τελευταίο αντίο στον Ανδρέα Παπανδρέου. Είχαμε να πούμε πολλά γι' αυτόν. Περιγράφεται σε κάποια από τις περιγραφές που δίνονται στις εφημερίδες στο γραφείο του στο Καστρί. Ένα γραφείο που πέρασε πάρα πολλές στιγμές και στιγμές μεγάλης δόξας ο Ανδρέας Παπανδρέου. Τι κυριαρχούσε εκεί, η τριμμένη δερμάτινη πολυθρόνα του πατέρα του. Και το καρυδένιο γραφείο ήταν γεμάτο από ασημένια και κρυστάλλινα σταυτοδοχεία, μικρά αμφιδοχεία, πίπες, καπνό, στυλό. Πίσω στη χαμηλή βιβλιοθήκη είχε ο Ανδρέας Παπανδρέου μια υδρόγειο, φωτογραφίες με αφιερώσεις της Ίντιρα Γκάντι, Φιντελ Κάστρο, του Τίτο και βέβαια τη φωτογραφία της μητέρας του. Και βιβλία, πάρα πολλά βιβλία. Και μάλιστα σε ένα από τα σιτάρια του γραφείου αυτού, του παλιού γραφείου στο Καστρί, υπήρχε και ένα περίστροφο, ένα μαύρο, βαρύ πάιθον. Αυτοί που ξέρουν από κοντά τον Ανδρέα Παπανδρέου λένε ότι ξέρουν να το χειρίζεται πολύ καλύτερα ακόμα και από κάποιους από τις άνδρες της προσωπικής του φρουράς. Με το αργό πένθυνο βήμα, τα στρατιωτικά αιγήματα, και ο Ανδρέας Παπανδρέου, κυρίες και κύριοι, στην πλατεία Συντάγματος για τελευταία φορά. Τούτη τη φορά δεν μιλάει, όμως ο κόσμος εξακολουθεί να χειροκροτεί. Ίσως πιο ζεστά από ποτέ. Ένας άνθρωπος ο οποίος μέσα στα άλλα αγαπούσε πάντα πάρα πολύ και τη θάλασσα. Λάτρευε τις βόλτες στη θάλασσα. Αγαπούσε το κολύμπι, ήταν και ο ίδιος δεινός κολυμπητής. Ακόμα και μετά την εγχείρηση στο Χέρφιλ το 88, όταν είχε την δυνατότητα, όταν έβρισκε την ευκαιρία και μπορούσε, πάντα κολυμπούσε. Διηγούνται μάλιστα αυτοί που τον ξέρουν και ένα περιστατικό το 85 στο Μεξικό, όταν είχε πάει εκεί για να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής της πρωτοβουλίας των 6. Μόλις κατέβηκε από το αεροπλάνο, πήγε αμέσως στην παραλία, μπήκε στη θάλασσα, ξανύχτηκε ψηφώντας τις προειδοποιήσεις των υπεύθυνων του ξενοδοχείου και σε λίγο η θάλασσα φουρτούνιασε. Οι άνθρωποι της αποστολής παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα την προσπάθειά του να πλησιάσει. Τελικά τα είχε καταφέρει, αν και κολώνει η ψυχή. Είχε φτάσει μέσα στα πόδια, βλέποντας την προσπάθεια του εκείνου. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος,
άλλος ένας μεγάλος Έλληνας που γνώρισε από κοντά και αυτός, τον Ανδρέα Παπανδρέου, έγραφε στα νέα σε ένα αφιέρωμα για τον Παπανδρέου. Δεν έλεγε ποτέ βρώμικες κουβέντες, ούτε το έστω διάολο δεν υπήρχε στο λεξιλόγιο του. Και εγώ είμαι φοβερά αθυρόστομος. Όταν με πρωτοάκουσε να βρίζω, γύρισε και με κοίταξε έκπληκτος. Κατόπιν έπιασε να γελάει. Με τον καιρό συνήθισε το λεξιλόγιο μου και μου έδινε τεχνιέντος πάσες, όπως μου έδινε και πάσες για να του λέω ανέκδοτα. Τρανταζόταν ολόκληρος από τα γέλια. Θα σε φωνάξω μια μέρα μαζί με τον Παπούλια να κάνετε διαγωνισμό ανεκδότων, μου έλεγε. Κωστής Παράς πια θα πρέπει να βλέπει την πομπή από το σημείο όπου βρίσκεται στην πλατεία Συντάγματος. Κωστή, δεν ξέρω αν με ακούς. Σ' ακούω, Νίκο. Πράγματι, αυτή τη στιγμή η αρχή της νεκρόσιμης πομπής περνάει από τη Βασιλή Γεωργίου του Πρώτου. Εδώ έξω, ακριβώς από τη Μεγάλη Βρετάνια, στο πέμπτο όροφο το οποίο βρισκόμαστε, και έτσι μπορούμε να δούμε αυτή τη στιγμή όλη την πλατεία. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, όπως είπες και εσύ, για μία ακόμη φορά στην πλατεία Συντάγματος. Στην πλατεία που είναι συνυφασμένη με όλες εκείνες τις μεγάλες στιγμές του μεγάλου πολιτικού, με όλες τις πρόβες πριν από τη μεγάλη νίκη. Εδώ το 1974, το 1977, το 1981, το 1984 στις ευρωεκλογές, το 1985 και τον Ιούνιο το 1989, πριν αλλάξει η επιλογή και γίνει το πεδίο του Άρεως, εκείνο το σημείο που ο Ανδρέας Παπανδρέου θα επικοινωνούσε με τις πλατιές μάζες πριν από τους τριάμβους τους εκλογικούς. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος, Νίκο, όπως είπες και εσύ, είχε την μαγική ικανότητα να συνεπέρνει τα πλήθη να επικοινωνεί μαζί τους. Του φώναζαν από κάτω «Μαζί σου, Ανδρέα, για μια Ελλάδα νέα». Εκείνος ήξερε πάντα να απαντά σε αυτό το σύμφωνο. Να απαντά λέγοντας «Μαζί θα προχωρήσουμε». Και όλος αυτός ο κόσμος που αυτή τη στιγμή συνοδεύει το μεγάλο πολιτικό στο τελευταίο του ταξίδι στην ιστορία, φωνάζει ότι «Ανδρέας, δεις, εσύ μας οδηγείς», το ακούν οι τηλεθεατές του Sky, τα ακούμε όλοι μας. Είναι παραταγμένα τα πλήθη σε όλο το μήκος της πλατείας, γύρω-γύρω, όπου και να κοιτάξουμε. Δεν ξέρω αν μπορεί η κάμερα, μία από τις πολλές κάμερες του Sky, να δείξει και το σημείο εκείνο που βλέπω. Δεν είναι μόνο η πλατεία Συντάγματος, Νίκο. Είναι η λεωφόρος Αμαλίας, μέχρι όπου μπορούμε να δούμε από εδώ, από τη Μεγάλη Βρετάνια. Είναι η Ερμού, η οποία και αυτή, όσο μπορούμε να δούμε από εδώ, είναι γεμάτη. Είναι Καραγιώργη Σερβίας. Στο ύψος τουλάχιστον της πλατείας Συντάγματος είναι γεμάτη. Δεν μπορώ να δω τη σταδίο από εδώ. Ξέρω ότι υπάρχει και στον Ενεργέ μια κάμερα που θα μπορούσε να δώσει πλάνο. Ούτως ή άλλως βλέπουμε πια από ψηλά το γενικό πλάνο, Κωστή, και φαίνεται είναι αυτό ακριβώς. Είναι πολύς ο κόσμος, Νίκο. Είναι μας πολύς ο κόσμος. Για μια ακόμη φορά εδώ στο Σύνταγμα είναι πολύς ο κόσμος ο οποίος μιλάει στον Ανδρέα Παπανδρέου. Φωνάζει τον ηγέτη του, απευθύνεται σε αυτόν. Δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει κανείς ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν είναι μαζί τους. Αν μπορούμε σχηματικά να περιγράψουμε την αλλαγή τούτη τη φορά, τα φώτα της συγκέντρωσης δεν θα είναι κάτω προς την Πανεπιστημίου, όπως συνήθως γινότανε. Θα πάνε ανάποδα. Θα είναι, πάνε Νίκο, στην Αμαλίας. Κάπου εκεί τελείωναν συνήθως, όμως αυτή τη φορά θα συνεχίσουν για να φτάσουν μέχρι το πρώτο νεκροταφείο. Όλες αυτές τις μέρες εμείς οι δημοσιογράφοι, Νίκο, που ασχολούμαστε με το πολιτικό ρεπορτάζ και πιο πολύ τα παιδιά που καλύπτουν το ρεπορτάζ του ΠΑΣΟΚ, το ρεπορτάζ του κυβερνώντος κόμματος, έλεγαν τι θα γίνει στο συνέδριο και προσπαθούμε όλοι να βρούμε άκρη των πολιτικών εξελίξεων, την άκρη του βαριού των πολιτικών εξελίξεων. Δεν νομίζω ότι αυτός ο κόσμος αυτές τις στιγμές μπορεί να φανταστεί αυτό το κόμμα που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου και που το έφερε μέσα σε 7 μόλις χρόνια από την ίδρυσή του, από τις 3 Σεπτέμβρη του 1974 που ιδρύθηκε μέχρι τις 10 Οκτώβρη του 1981, στην εξουσία, στις 3 φορές που έφτασε το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία. Και ένα από τα συνθήματα που ακούστηκε σε αυτή την πλατεία ήταν το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, ο λαός στην εξουσία. Το ΠΑΣΟΚ